Διευρύνεται η συμμαχία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ζητούν από την Κομισιόν να βάλει πλαφόν στο φυσικό αέριο. 15 κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων η Γαλλία και η Ιταλία, υπογράφουν πλέον την επιστολή προς την Κομισιόν, που συντάχθηκε με πρωτοβουλία της Ελλάδας, της Ιταλίας, του Βελγίου και της Πολωνίας, εν ώψη του κρίσιμου Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας την Παρασκευή. In terms of convincing the Commission that this is a path we need to pursue. But unless we get this right, unless we add to the domestic firepower that our budgets can provide, the European firepower of a coordinated response, I am afraid that we're in for a very difficult winter. And that social cohesion will actually begin to be challenged. Η Κομισιόν αναμένεται να εισηγηθεί αλλαγές στο σημερινό μοντέλο τιμολόγησης του φυσικού αερίου, με στόχο να αποσυνδεθεί η τιμή από το χρηματιστήριο της Ολλανδίας, που πάντως τραβάει ξανά την ανηφόρα στη σκιά των διαρροών στο Nord Stream, αλλά κυρίως των νέων προειδοποιήσεων της Gazprom ότι θα κλείσει και τις τρόφιγγες των αγωγών που παίρνουν από την Ουκρανία. Η Gazprom θεωρεί ότι η προσφυγή της Ουκρανικής Ναύτογκαζ αποτελεί εχθρικό βήμα και συνέχεια της ανέτοιμης συμπεριφοράς της Ουκρανικής εταιρείας. Οι ρωσικές κρατικές αρχές θα έχουν κάθε λόγο να επιβάλλουν κατά της εταιρείας Ναύτογκαζ κυρώσεις συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Η προειδοποίηση της Μόσχας κλιμακώνει τον ενεργειακό πόλεμο με την Ευρώπη και ήρθε αμέσως μετά τις μεγάλες διαρροές στο Nord Stream, εκτοξεύοντας ξανά τις διεθνείς τιμές πάνω από τα 200 ευρώ τη μεγαβατόρα, για πρώτη φορά μετά τα μέσα Σεπτεμβρίου. Ο Nord Stream δεν θα κλείσει και θα συνεχίσει να ρέει φυσικό αέριο, άρα θα είμαστε οι τελευταίοι. Εκτιμώ όπου θα υπάρχει πρόβλημα στον αφορά. Από το στόμα σας και του Θεού ταυτή, κύριε καθηγητά. Μακάρι, αλλά σε κάθε περίπτωση βλέπουμε να παγώνουμε, διότι δεν θα έχουμε να βάλουμε. Το κόστος είναι αυτό. Είναι το μεγάλο ερώτημα. Μία χονδρική τιμή μέγιστη, ένα πλαφόν, για κάθε μονάδα παραγωγής, λίγο πάνω από το κέρδος. Αν αυτό γινότανε, ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή θα είχε ανακουφιστεί. Το Υπουργείο Ενέργειας πήρε το πράσινο φως από την Κομισιόν για τις έξτρα επιδοτήσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε αυτές να καταβληθούν μέσα στον Οκτώβριο, αναδρομικά από τον Ιανουάριο. Οι έξτρα επιδοτήσεις αφορούν όλους τους φούρνους και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα μηνύματα δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά. Μόνο θα σας πω το εξής. Στην περιοχή μου, τρία καταστήματα αρτοποιία κλείσανε τώρα το καλοκαίρι. Είμαστε στις συμπληγάδες. Δεν μπορούμε να μεταφέρουμε όλα τα κόστη στην κατανάλωση. Καθώς τα φέσκια προς εταιρείες ενέργειας αυξάνονται, οι εταιρείες βάζουν σε τροχιά τον ενεργειακό τηρεσία που θα κοκκινίζει όσους καταναλωτές οφείλουν λογαριασμούς και δεν ρυθμίζουν.